Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Σταυράκα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσείς? Εμείς εδώ σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για αυτή τη μέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι πιο επικαιρή από ποτέ η σημερινή ημέρα. Καθώς η λίστα των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα μεγαλώνει. 9 τη Δευτέρα. 9 τη Δευτέρα ακριβώς. Και εμείς με μεγάλη μας θλίψη το παρακολουθούμε αυτό. Στη Μάνη, λοιπόν, μια γυναίκα δολοφονήθηκε από το σύζυγό της. Και για μία ακόμη φορά, δυστυχώς, έτσι απογοητευόμαστε από τον τρόπο με τον οποίο τα αθηναϊκά ΜΜΕ μεταφέρουν. Και όπως είπε ο ίδιος, γιατί το επιτέθηκε και πήγε να αμυνθεί και την πυροβόληση. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε και για απίστευτα πράγματα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, τώρα είναι λίγο περίεργο να μιλάμε το 2020 για εγκλήματα πάθους, για ζηλοφθονίες και ψυχολογικά προβλήματα, ναι, έτσι. Ναι. Γιατί το έχουμε πει και πάρα πολλές φορές εμείς και στις δράσεις μας, αυτό προσπαθούμε να περάσουμε σαν μήνυμα. Διευκρινίζουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα το παθολογικό μέσα στη σχέση ενός ζευγαριού που καταλήγει σε κακοποίηση και πόσο μάλλον σε δολοφονία. Έτσι, είναι τα κατάλοιπα, οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα της πατριαρχίας για τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ των δύο φύλων που δυστυχώς καλά κρατούν ως σήμερα. Mm-hmm. Αυτό είναι που φταίει. Να δούμε λίγο τα στατιστικά και της Καστοριάς, γιατί εδώ παρατηρούμε στα πανελλαδικά 230% αύξηση καταγγελίες για κακοποίησεις. Μίλησαν πολλές γυναίκες φέτος στην Ελλάδα, κάτι που τα προηγούμενα χρόνια το κρατούσαν και μέσα τους. Θα πούμε λίγο πανελλαδικά, καθώς εχθές η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων έβγαλε την δημοσίευση, την πρώτη ετήσια έκθεση για τη βία κατά των γυναικών, η οποία είναι και αφιερωμένη στη μνήμη της Ελένης στο Παλούδι που όλοι θυμόμαστε, έτσι, τη δολοφονία της στη Ρόδο. Σε αυτή την έκθεση, λοιπόν, αναφέρεται ότι στα συμβουλευτικά κέντρα την περίοδο του πρώτου lockdown, γιατί αυτό μπορούμε να μετρήσουμε τώρα, Μάρτιο-Απρίλιο, απευθύνθηκαν περίπου 550 γυναίκες στο σύνολο. Στους ξενώνες φιλοξενίας του δικτύου έγιναν πανελλαδικά 19 νέες εισαγωγές, ενώ μέχρι τις 30 Απριλίου φιλοξενήθηκαν 35 γυναίκες πρόσφυγες και 43 παιδιά πρόσφυγες. Μάλιστα. Υπάρχει και η γραμμή SOS 15900, όπου σε αυτήν καταγράφηκαν περίπου 325 κλήσεις, έτσι, μόνο για το μήνα Μάρτιο μιλάμε. Mm-hmm. Και να την ξαναπούμε τη γραμμή, το 15900 είναι 24 ώρες λειτουργίας και μπορούν να καλούν ανά πάσα στιγμή. Βέβαια, βέβαια. Και σε αυτή τη γραμμή, τώρα το Μάρτιο που συζητάμε, το 85% ήταν ωφελούμενες που κάλεσαν για πρώτη φορά. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε πανελλαδικά μια τεράστια αύξηση την περίοδο του εγκλεισμού και της καραντίνας στην Άνοιξη. Όμως σε αυτό το σημείο θέλω να αποσαφηνίσω κάτι. Έτσι. Δεν μιλάμε για μια κακοποίηση που συμβαίνει λόγω της καραντίνας ή λόγω της οικονομικής κρίσης που δημιουργεί όλος αυτός ο εγκλεισμός για τον COVID. Η κακοποίηση προϋπάρχει, έτσι, αλλά αυτές οι δύο συνθήκες εντείνουν την κατάσταση. Και βρισκόμαστε σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο, σε ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να είμαστε όλοι alert. Τι σημαίνει αυτό? Στην κοινωνία της Μάνης όλοι γνώριζαν για την κακοποίηση, όπως σε κάθε περίπτωση τελικά καταλαβαίνουμε ότι όλοι γνωρίζουν σαν κοινωνία γύρω-γύρω, η πιο κοντινή και η πιο μακρινή, το τι συμβαίνει σε ένα σπίτι. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμερα όχι μόνο να πούμε στις γυναίκες ότι πρέπει να που είναι θύματα βίας, ότι πρέπει να μιλήσουν, αλλά και σε όλο τον κόσμο που γνωρίζει περιστατικά βίας, ότι πρέπει να τα καταγγέλει. Ακριβώς, πρέπει να τα καταγγέλει ή πρέπει τουλάχιστον να φτάνει η πληροφορία σε μια γυναίκα ότι δεν είναι μόνη της, ότι υπάρχει κόσμος που μπορεί να βοηθήσει. Τα συμβουλευτικά κέντρα είναι ανοιχτά αυτή την περίοδο, δουλεύουν κανονικά, δουλεύουν μέσω τηλεφώνου. Εμείς και την άνοιξη και τώρα, όπως και τώρα, συνεχίζουμε κανονικά τις συνεδρίες μας με τις γυναίκες. Την άνοιξη στείλαμε και τρεις γυναίκες σε ξενώνα φιλοξενίας. Εξυπηρετούμε και τα γρεβενά. Και υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 90 ξενώνες πανελλαδικά. Είναι μεγάλη. Ναι, είναι γύρω στους 20 ξενώνες πανελλαδικά, αλλά κάθε περιφέρεια έχει και έναν. Mm-hmm. Οπότε είναι σημαντικό να είμαστε όλοι alert,
όλοι να αντιλαμβανόμαστε και να μην θεωρούμε ότι είναι μια οικογενειακή υπόθεση και κλεισμένη των θυρών η ενδοοικογενειακή βία. Είναι πάρα πολύ βασική. Προχθές, ας πούμε, στη δολοφονία της γυναίκας στη Μάνα υπήρχε μπροστά και το έφηβο κορίτσι του. Ναι, βέβαια. Που θα μπορούσε να είναι και αυτό θύμα. Πολλές φορές δηλαδή βλέπουμε ότι και τα παιδιά φυσικά μέσα σε μια τέτοια οικογένεια είναι θύματα κακοποίησης. 7 χρόνια λειτουργείτε στο κέντρο συμβουλευτικής. Μπορούμε να πούμε πόσες γυναίκες έχουν τηλεφωνήσει, γυναίκες έχουν καταγγείλει η κακοποίηση από το σύζυγό της στην Καστοριά στα 7 αυτά χρόνια, κυρία Σταύρακα? Βέβαια, γύρω στις 250 γυναίκες έχουμε εξυπηρετήσει. Βέβαια. Με οποιοδήποτε αίτημα μπορεί να έχουν έρθει σε εμάς. Ψυχολογική υποστήριξη. Και αυτό πολύ σημαντικό. Οι μορφές της βίας. Δηλαδή, συνήθως όταν μιλάμε για βία, σκεφτόμαστε περισσότερο τη σωματική, αλλά οι μορφές της βίας είναι πολλές και πρέπει να μιλάνε όλες οι γυναίκες. Οι μορφές της βίας είναι πολλές. Δυστυχώς δεν αναγνωρίζονται εύκολα οι υπόλοιπες μορφές. Πιο εύκολα αναγνωρίζουμε την κακοποίηση τη σωματική παρά τις υπόλοιπες μορφές που είναι και πάρα πολύ δύσκολες. Υπάρχει ψυχολογική βία, οικονομική. Πολλές μορφές βίας ενάντια των γυναικών που δεν αναγνωρίζονται όμως και κάτι και δεν μπορεί να υπάρχει και δικαίωση σε δικαστήρια, έτσι. Δηλαδή όταν πρόκειται για σωματική μπορεί το θύμα να φτάσει μέχρι και το σημείο και να δικαιωθεί, ενώ στην περίπτωση της ψυχολογικής βίας παγκοσμίως είναι πολύ λίγα τα δικαστήρια που αθωώνουν τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια τώρα με την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, την οποία έχει υπογράψει και η Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι αναγνωρίζονται όλες οι μορφές βίας που μπορεί να υποστεί μια γυναίκα και κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, στο πώς θα λύνεται κάτι τέτοιο νομικά, ας πούμε. Για την Καστοριά θέλω να σας ρωτήσω ότι 250 γυναίκες σε όλα αυτά τα 7 χρόνια κατήγγειλαν κυρίως ξυλοδαρμό ή και άλλες, είναι βασικό αυτό ή ακόμη και η λεκτική βία έχει καταγγελθεί? Σε τι ποσοστά είναι οι καταγγελίες αυτές για το είδος της κακοποίησης? Θα σας πω. Καταρχάς να πούμε ότι εάν υπάρχει συνήθως, όταν υπάρχει κακοποίηση σωματική, υπάρχουν και υπόλοιπες μορφές βίας μέσα στη σχέση. Απλά δεν τις αναγνωρίζει η ίδια η γυναίκα. Μάλιστα. Όπως και η κοινωνία στο σύνολο. Στις αρχές, τα πρώτα χρόνια, συνήθως ερχόταν γυναίκες που κακοποιούνται σωματικά. Ξύλο δηλαδή, να το λέμε έτσι, πολύ απλά. Ξυλοδαρμός, ξύλο. Ξυλοδαρμός, ναι. Όσο περνάνε τα χρόνια και επειδή είμαστε και πάρα πολύ δραστήριοι στις δράσεις μας και στην τοπική κοινωνία, έτσι βγαίνουμε έξω και κάνουμε διάφορα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι έρχονται γυναίκες που υφίστανται και άλλες μορφές, βίας και άλλες μορφές διακρίσης. Και πολλαπλές διακρίσεις. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και με τις δομές προσφύγων. Γυναίκες που υφίστανται διακρίσεις μέσα στην εργασία τους. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε και για τα ηλικιακά. Βέβαια. Μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες από τις 250 γυναίκες της Καστοριάς, ας πούμε. Ναι. Περισσότερες τι ηλικίας είναι και πού επεκτείνεται αυτό? Θα σας πω λοιπόν ότι το 80% των γυναικών αυτών, καταρχάς μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, συνήθως έρχονται γυναίκες που είναι μέσα σε σχέση ή παντρεμένες με οικογένεια στην Καστοριά, έτσι. Πάντα. Μας ενδιαφέρει πολύ ο τόπος μας. Ναι, βέβαια. Μιλάμε για γυναίκες από οποιοδήποτε μορφωτικό επίπεδο, και οι σύζυγοι τους το ίδιο και οι σύντροφοί τους το ίδιο, δηλαδή δεν μιλάμε για αναλφάβητες ή του δημοτικού μόνο. Μιλάμε γυναίκες. Και του πανεπιστημίου. Και του πανεπιστημίου. Μάλιστα. Και του μεταπτυχιακού, κύριε Νατσούλη. Και για ηλικίες, οι περισσότερες από αυτές είναι 25 με 55 ετών. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ηλικιακό εύρος, 25 έως 55 είναι οι περισσότερες γυναίκες στην Καστοριά που δέχονται κακοποίηση. Βέβαια, έχουμε και μικρότερες ηλικίες και φυσικά πολύ μεγαλύτερες άνω των 65, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτό, 25 με 55 ετών. Μπορείτε ίσως με κάποια μοντέλα ή με κάποιες με την εμπειρία σας, γιατί 250 είναι τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγγελθεί για την Καστοριά. Δεν σημαίνει ότι αυτά είναι τα πραγματικά ή ο απόλυτος αριθμός των περιστατικών. Όχι, ακριβώς. Εδώ υπάρχει μια. Πώς το υπολογίζετε λοιπόν? Μια μεγάλη μαύρη τρύπα για τα περιστατικά και για το πόσες τελικά μπορεί να είναι.
Πανελλαδικά εμείς βγάζουμε ποσοστά ανάλογα με το δίκτυο που έχουμε, τα συμβουλευτικά κέντρα, δηλαδή τις καταγραφές των συμβουλευτικών κέντρων. Διαφορετικά είναι της τηλεφωνικής γραμμής SOS και των ξενώνων με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Υπάρχει ένα ποσοστό που φτάνει στην αστυνομία και δεν φτάνει ποτέ σε εμάς. Υπάρχει ένα ποσοστό γυναικών που δεν φτάνει ποτέ πουθενά. Ναι. Οπότε τα πραγματικά νούμερα. Τα πραγματικά νούμερα δεν μπορούμε να τα ξέρουμε, αλλά θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερα από τα 250 βεβαίως που έχουμε αυτά τα χρόνια στην Καστοριά. Ακριβώς. Περιπτώσεις που να μάθει ή να πληροφορηθεί ο σύζυγος ότι μια γυναίκα πήγε στο κέντρο, πήγε σε εσάς και κατήγγειλε και έγιναν πράγματα. Έχουμε. Και αν έχουμε, η συμπεριφορά μετά ποια ήταν? Συμμορφώθηκε? Επιδεινώθηκε η κατάσταση? Συνήθως προσπαθούμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα της χημίκτιας για μας είναι το πρώτο. Ναι, είναι το πάνω, γιατί εκεί στηρίζεται η λειτουργία σας. Βέβαια, προσπαθούμε με οποιονδήποτε τρόπο να μην μας αυτεί ότι η γυναίκα έρχεται σε εμάς, ναι, ή συμβουλεύεται εμάς. Υπάρχει περίπτωση που ο σύζυγος το έμαθε εφόσον έφυγε από το κακοποιητικό περιβάλλον γυναίκα. Μάλιστα. Δηλαδή έφυγε από το σπίτι και το έμαθε ότι, μάλιστα, έρχεται σε εμάς. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, ναι. Εκεί μετά αλλά τι γίνεται? Καθόλου τη διάρκεια της συμβουλευτικής. Γιατί το σκέφτονται πολλές γυναίκες αυτό, φαντάζομαι. Εφόσον έχουν φύγει, οι γυναίκες συνήθως φιλοξενούνται σε κάποιο ξενώνα του δικτύου μας. Όπου υπάρχουν και εκεί κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε καθόλου τη διάρκεια της διαμονής τους και συμβουλευτικά, αλλά και για το μετέπειτα στάδιό τους. Φυσικά υπάρχουν και γυναίκες που επιστρέφουν πίσω. Έχετε μήνυμα εδώ που μας λέει: έχει σφίξει το στομάχι μου αυτό το θέμα σας σήμερα. Δεν περίμενα ποτέ στην Καστοριά ότι μπορούμε να έχουμε αυτό το πρόβλημα σε αυτό το βαθμό. Ναι, ναι. Είναι συγκλονιστικό. Ναι, και όμως το έχουμε. Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας και της κατάστασης, δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε κάποια δράση φέτος. Βέβαια, έχουμε στείλει σε όλα τα μέσα τις δράσεις, τις οπτικοακουστικές που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, ώστε να μπορεί, ας πούμε, ο κόσμος να τις δει. Παρ' όλα αυτά, να ξαναπούμε ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί. Εξυπηρετούμε κανονικά. Ναι. Οι ξενώνες φιλοξενίας επίσης είναι ανοιχτοί. Οτιδήποτε συμβεί, είμαστε εδώ για τις γυναίκες της Καστοριάς και υπάρχει φυσικά και 24-ωρη γραμμή SOS το 15900 που μπορεί ανά πάσα στιγμή, οποιαδήποτε ώρα, κάποιος να καλέσει. Και κάτι ακόμα. Από το Μάρτιο που έχουμε και την καραντίνα εδώ και στη δική μας περιοχή, παρατηρείτε σε σχέση, ας πούμε, με τα ποσοστά των καταγγελιών την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παραδείγματος χάρη, ή την προπέρσινη? Ναι. Παρατηρείτε ότι από τον Μάρτιο μέχρι και τώρα έχουμε αύξηση περιστατικών σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ναι ή όχι? Έχουμε μία μικρή αύξηση. Μία μικρή αύξηση. Ναι, έχουμε μία μικρή αύξηση. Μεγαλύτερη αύξηση θα πω ότι είχαμε στις παραπομπές μας στους ξενώνες. Στην ανάγκη δηλαδή των γυναικών να φύγουν από το κακοποιητικό περιβάλλον. Και αυτό δεν είναι βέβαια τυχαίο που είναι μικρή αύξηση στην Καστοριά, γιατί την πρώτη περίοδο, αν θυμάστε την άνοιξη, ναι, στην Καστοριά, το lockdown ήταν πια. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Οι γυναίκες δεν μπορούσαν. Οι άνθρωποι, ναι, δηλαδή, ναι, όλοι, ναι, να κινηθούν καθόλου. Ήταν αποκλεισμένα όλα τα χωριά, ναι, στην πόλη. Οπότε ήταν πάρα πολύ, πώς να το πω, αποκλεισμένες οι γυναίκες. Δεν μπορούσαν με τίποτα να επικοινωνήσουν ή να καταγγείλουν κάτι. Ή αν το έκαναν, θα το έκαναν πάρα πολύ κρυφά, μέσα από πολύ, κάποιο πολύ δύσκολο, μήνυμα. Πολύ δύσκολα. Μία μικρή αύξηση μετά ήταν αμέσως μετά την καραντίνα της άνοιξης. Δηλαδή όταν άνοιξαν οι δρόμοι, όταν άνοιξαν το καλοκαίρι. Εκεί φαίνεται η αύξησή μας, όχι μέσα στην περίοδο της καραντίνας. Α, το καλοκαίρι που λίγο χαλαρώσαμε. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Τώρα, και μια και αναφέρεται πόλη και χωριά. Πόλη ή χωριά με τα περισσότερα περιστατικά? Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο, θα πω. Θα είναι πείτε το ίδιο, μοιρασμένα. Γιατί... Ναι, είναι μοιρασμένα. Είναι μοιρασμένα τα περιστατικά. Το θετικό είναι ότι στα 7 χρόνια πια έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των γυναικών και φτάνουν στο γραφείο μας πολύ πιο εύκολα. Να το πω αυτό και κάποιων ανδρών, γιατί μπορεί να είναι η εξαίρεση, ναι, αλλά και κάποιοι άντρες, πολύ λίγοι βέβαια, αλλά υπάρχουν και αυτοί στο νομό μας, προσέξτε αυτό το στοιχείο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα το επιβεβαιώσει
αν δεν κάνω λάθος, και η κυρία Σταυρακατώρα. Υπάρχουν και άντρες που έρχονται στο κέντρο συμβουλευτικής γιατί κακοποιούνται από τις γυναίκες τους. Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, δεν επιτρέπεται προς το παρόν ναι. Δεν επιτρέπεται να συμβουλευτικά τουλάχιστον να έχουμε άντρες στο κέντρο. Ναι, με ποια έννοια, ότι ζήτησαν βοήθεια, αυτό εννοώ. Ότι ζήτησαν βοήθεια, ναι. Και πληροφορίες, ναι. Αυτό ισχύει, ναι. Οπότε ισχύει. Είχαμε τηλεφωνικά άντρες που πήρανε να ρωτήσουν πώς θα μπορούσαν να βοηθηθούν σε μια σχέση σε μια τέτοια περίπτωση που κακοποιούνται από τις γυναίκες τους. Βέβαια, υπάρχει και αυτό, αλλά σε πολύ μικρότερο φυσικά ποσοστό. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό, όπως υπάρχει σε πολύ μικρό ποσοστό παγκοσμίως αυτό. Δεν είναι προνόμιο της Καστοριάς αυτό. Ναι. Υπάρχει και το αντίστροφο. Φυσικά, έμφυλη βία είναι από και προς σε οποιοδήποτε φύλο. Αλλά μιλάμε συγκεκριμένα για τις γυναίκες, γιατί υπάρχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό και για πολύ συγκεκριμένο λόγο στις γυναίκες περισσότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είπαμε αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα. Μέρα που είναι σήμερα και γι' αυτό. Μέρα που είναι σήμερα και δύσκολη εβδομάδα που μας. Που μας ξημέρωσε. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Θα κλείσουμε τη συζήτηση μας με το τραγούδι της Ελένης Πέτα, μια πρωτοβουλία και του Δήμου Κοζάνης, που γράφτηκε ακριβώς για τη σημερινή μέρα και για την κακοποίηση των γυναικών. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Θα το ακούσω τώρα. Θα το ακούσετε μαζί μας τώρα που θα το δώσουμε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.